Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, κυρίως φίλες και συντρόφισσες, είχα σκοπό να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά, αλλά διαβάζοντας μία ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου σήμερα, μου έδωσε την ευκαιρία να πιαστώ από αυτό, να κάνω ένα σχόλιο από αυτό. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Έβγαλε μια ανακοίνωση ο Ιατρικός Σύλλογος για τα σποτ που κυκλοφόρησε η Γενική Γραμματεία Ισότητας για τα θέματα της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο δουλειάς. Μου έκανε εντύπωση ότι ήταν το μοναδικό έτσι επαγγελματικό και επιστημονικό σωματείο το οποίο αισθάνθηκε αυτή την ανάγκη. Βεβαίως όλοι και όλες την ίδια χώρα ζούμε, κάτω από τις ίδιες καταστάσεις και θα περίμενε κανείς, αν ήθελε να σχολιάσει κάτι, να ήταν σε ένα εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος. Θεωρώ όμως ότι αυτή η χθεσινή, αν δεν κάνω λάθος, ανακοίνωση ουσιαστικά κάνει και πιο επίκαιρη την συζήτησή μας. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι σήμερα συναντιόμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε με την πολιτική μας τοποθέτηση αλλά και με τη δράση μας τα δικαιώματα των γυναικών σε μια ζωή χωρίς βία και την πραγματοποίηση παρεμβάσεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση αυτής. Με ευκαιρία, όπως ακούστηκε και πριν, την κύρωση της Σύμβασης Κωνσταντινούπολης που σύντομα θα είναι νόμος του κράτους. Αξίζει στο πλαίσιο αυτό να θυμηθούμε ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί κάθε πράξη βίας φυσικής συλλεκτικής που βασίζεται σε οποιαδήποτε μορφή διάκρισης με βάση το φύλο, κάθε πράξη δηλαδή που γίνεται μόνο επειδή το θύμα τυχαίνει να είναι γυναίκα. Εντός εισαγωγικών η λέξη θύμα. Η βία εναντίον των γυναικών είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο το οποίο δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες φυλετικές, κοινωνικές, οικονομικές, θρησκευτικές ή μορφωτικές ομάδες, αλλά συνιστά τον σκληρό πυρήνα των έμφυλων ανισοτήτων και αναπαράγει τις σχέσεις εξουσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είναι μάλιστα δύσκολο να καταπολεμηθεί αν λάβει κανείς υπόψη του την διστακτικότητα των θυμάτων να καταγγέλουν τα περιστατικά βίας ενώπιον των αρχών. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών, καθώς και μέσω των συνεχόμενων μεταναστευτικών ροών από τις εμπόλεμες ζώνες, το φαινόμενο της βίας έχει οξυνθεί εξαιρετικά και έχει πάρει άλλες διαστάσεις. Η λιτότητα, από την άλλη, έχει βλάψει ξεκάθαρα τα γυναικεία δικαιώματα και αυτό αποδεικνύεται από το ότι στα αιτήματα για ίση αμοιβή, ίση σύνταξη, ίσες ευκαιρίες απασχόλησης έχει υπάρξει σαφής οπισθοδρόμηση. Σήμερα ένα σχεδόν στα 4 άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζει κάτω από την απειλή της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού και το ποσοστό άνω του 50% του πληθυσμού αυτού είναι οι γυναίκες. Στην Ελλάδα μάλιστα παρατηρείται μία από τις μεγαλύτερες διαφορές στο ποσοστό ανεργίας και στο ποσοστό απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ, προσδιορίζεται στο 19,9% η ανεργία και στο 61% η απασχόληση για τους άντρες, ενώ για τις γυναίκες την ίδια στιγμή είναι στο 28,1% και 43,3% αντίστοιχα. Νομίζω ότι αυτά μιλάνε από μόνα τους. Ταυτόχρονα, στα εδάφη που ο πόλεμος μένεται και βαίνει κλιμακούμενος, τα φαινόμενα κακοποίησης των γυναικών αποτελούν μια κανονικότητα, με αποτέλεσμα οι γυναίκες αυτές να φτάνουν μέσω της ξηράς της θάλασσας στα ελληνικά εδάφη και να φέρουν βαριά τα σημάδια της σεξουαλικής κακοποίησης, των σωματικών επιθέσεων, με σκοπό το βιασμό, την άσκηση ψυχολογικής βίας ή βέβαια να έχουν υπάρξει θύματα δουλεμπορίας ή διακίνησης. Είναι βέβαια σαφές ότι δεν θα μιλήσουμε σήμερα για βία κατά των γυναικών, ούτε για όκρινση των παραπάνω κοινωνικών φαινομένων με κύριο αποδέκτη τις γυναίκες, δεν θα μιλούσαμε, εάν είχε επιτευχθεί αυτό που κατά τα διεθνή κείμενα διακηρύσσεται, δηλαδή η ουσιαστική ισότητα των φύλων. Η Φεντερίτσι έχει γράψει
ότι το σώμα για τις γυναίκες στην καπιταλιστική κοινωνία έχει γίνει ό,τι πιο, ό,τι το εργοστάσιο για τους άρμενες μισθωτούς εργάτες. Βέβαια, κανείς θα μπορούσε να αναφερθεί σε αυτά τα φαινόμενα και όχι στο πλαίσιο μιας καπιταλιστικής κοινωνίας. Το κύριο πεδίο της εκμετάλλευσης τους και της αντίστασης, καθώς το γυναικείο σώμα έγινε αντικείμενο οικειοποίησης από το κράτος και τους άντρες και υποχρεώθηκε να λειτουργεί ως μέσο αναπαραγωγής και συσσόρευσης της εργασίας. Ο πρώιμος καπιταλισμός πράγματι πέρασε πάνω από το γυναικείο σώμα και προσπάθησε να υποτάξει τη γυναίκα. Αρχικά εμπορευματοποίησε το γυναικείο σώμα, καθιστώντας το επίκεντρο της διαφήμισης με σκοπό την προώθηση καταναλωτικών προϊόντων και προτύπων. Στη συνέχεια, δημιούργησε ένα μοντέλο έμφυλο επαγγελματικού διαχωρισμού, σύμφωνα με το οποίο οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες απευθύνονται σε γυναίκες, ενώ οι θετικές σε άνδρες. Ταυτόχρονα, ο δυτικός κανόνας ουδέποτε ενθάρρυνε την ενεργή συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα των πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων. Πέραν όμως της οικονομικής χρήσης, η ευθύνη της μη πρόσληψης και της μη αντιμετώπισης του φαινομένου πρέπει να αναζητάται και στις πολιτικές που απέτυχαν να αναγνωρίσουν και να περιορίσουν τον αντίκτυπο των μέτρων λιτότητας στα θέματα φύλου. Για τους λόγους αυτούς και δεδομένου των δεσμεύσεων του χώρου μας και των κοινωνικών κινημάτων που ηχηρά κατά καιρούς μας υποστήριξαν, καλούμαστε σε ρυθμιστικές από εδώ και πέρα παρεμβάσεις για να υπερασπίσουμε τα γυναικεία δικαιώματα και να συμβάλλουμε στην αναχέτηση κάθε μορφής βίας που λαμβάνει η χώρα για λόγους που αφορούν αποκλειστικά και μόνο το φύλο. Η πρωτοβουλία που ήδη έχει δρομολογηθεί είναι η εν λόγω κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας από το Κοινοβούλιο, σημείο στο οποίο θα ήθελα να αναφέρω την νομοθετική πρωτοβουλία από την άλλη πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών μετά από πρόταση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας για τη λειτουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου τοπικών δομών και υπηρεσιών που ήδη προσφέρει αρρωγή σε θέματα βίας, είτε ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη των γυναικών θυμάτων και την οποία προβλέπεται να αναλάβουν τα 40 ανά τη χώρα συμβουλευτικά κέντρα. Αυτά βεβαίως θα μας τα πούνε καλύτερα και πιο αναλυτικά οι επόμενες εισηγήτριες. Στην προηγούμενη νομοθετική πρόταση προβλέπεται ακόμα η λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής SOS, η οποία ήδη και αυτή παρέχει σε 24ωρη βάση πληροφόρηση για θέματα ισότητας των φύλων και για περιστατικά που σχετίζονται με βία κατά των γυναικών και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, η οποία επίσης διατηρεί το δικαίωμα να παραπέμπει περιστατικά σε συμβουλευτικά κέντρα κατά της βίας, σε υπηρεσίες υγείας και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, το οποίο καθιστά τη λειτουργία της εξαιρετικά αποτελεσματική. Πρόσθετα, και επειδή είναι σπουδαίο να μην μένει κανείς σε έναν λόγο γενικό, αλλά να κοιτά τις προγραμματικές και σύγχρονες ανάγκες ενός θυγόμενου και πληττόμενου πληθυσμού, εν προκειμένου του γυναικείου πληθυσμού, το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί επίσης σχέδιο νόμου για την προώθηση για την ουσιαστική ισότητα των φύλων. Στο πλαίσιο αυτού, καταγγέλλεται μεταξύ άλλων η χρήση του σεξιστικού λόγου, η οποία απαντάται σήμερα μέχρι και σε προοδευτικούς πολιτικούς και επιστημονικούς χώρους, καθώς και σε νέους ανθρώπους, ακόμη και μέσα στο Κοινοβούλιο, στο Ευρωκοινοβούλιο, και προβλέπεται επίσης και προβλέπεται εσείς κυρώσεις γι' αυτό. Καταληκτικά, έχουμε ηθικό χρέος ως πολιτικός χώρος να υλοποιήσουμε τις κατάλληλες πολιτικές για την καταπολέμηση των έμφυλων ανισοτήτων στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο. Γιατί η ανισότητα παραμένει και καταμαρτυρά ένα από τα μεγάλα δημοκρατικά ελλείμματα της χώρας μας, αλλά και της Ευρώπης ως ένα μεγάλο βαθμό. Γιατί αν και μέσω των καταστάσεων εξαίρεσης, όπως είναι η οικονομική χρήση, οφείλουμε πάντοτε να υπάρχει ένα ριζοσπαστικό αίτημα ισότητας και ελευθερίας, το οποίο πρέπει να κατατείνουμε να το ικανοποιούμε. Σας ευχαριστώ.